Γιώργος Ατσαλάκης, οικονομολόγος, αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στο Εργαστήρι Ανάλυσης και Δεδομένων Πρόβλεψης. Κύριε Ατσαλάκη, καλώς ορίσατε στο News Hub. Γεια σας σε εσάς, στους ακροατές μας και στους συνεργάτες σας. Κύριε Ατσαλάκη, πρόσφατα δημοσίευσα ένα άρθρο με τίτλο «Η διαμάχη της τεχνητής νοημοσύνης στην OpenAI». Είχε πολύ ενδιαφέρον γιατί παρουσιάσατε την αρχιτεκτονική, την εταιρική που έχει η AI και πώς προδιαγράφεται το μέλλον μέσα από την κυριαρχία τέτοιων εταιριών. Τι εννοείτε όταν μιλάτε για εταιρικό πλαίσιο διακυβέρνησης και φέρνετε το παράδειγμα της απώλειας και της επαναπρόληψης του Altman της AI, να μας πείτε δύο λόγια το ιστορικό. Ναι. Μία γενική αρχή της σαφής διοίκησης των επιχειρήσεων και των οργανισμών είναι ότι η εκάστοτε διοίκηση θα πρέπει να λογοδοτεί σε κάποιο άλλο ανώτερο όργανο, είτε αυτό είναι αφεντικό, είτε είναι κάποια ομάδα ή οτιδήποτε άλλο. Στην περίπτωση της OpenAI, αρχικά δημιουργήθηκε το 2015 ως ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με σκοπό να αναπτύξει την τεχνητή νοημοσύνη για το καλό της ανθρωπότητας, χωρίς να έχει την πίεση να επιδιώκει τα απίστευτα κέρδη που μπορεί να δώσει η τεχνητή νοημοσύνη και κυρίως κέρδη που θα μπορούσε να δώσει η τεχνητή νοημοσύνη αν χρησιμοποιηθεί για αθέμητους σκοπούς που πάντα η τεχνολογία, όπως έχουμε δει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για αθέμητους σκοπούς αλλά και για επιβλαβείς σκοπούς, κυρίως και ως αμυντικά ή επιθετικά όπλα. Οπότε δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο συγκεντρώνοντας αρχικά, ξεκινώντας από κοντά στο 1 δισεκατομμύριο κεφάλαια, πολλοί υποστηριχτές της τεχνητής νοημοσύνης, εξού και ο Altman, αλλά και ο Elon Musk και ο Bill Gates από την Microsoft και πολλοί άλλα λαμπρά μυαλά τα οποία ήθελαν να αναπτύξουν την τεχνητή νοημοσύνη για το καλό της ανθρωπότητας ένωσαν τις δυνάμεις τους, άρχισαν και συνέσφεραν και χρήματα και ξεκίνησε η OpenAI με το κυριότερο εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης που κυκλοφόρησε τον περασμένο Νοέμβρη, το ChatGPT. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μέχρι ένα σημείο τα κεφάλαια που εισφέρθηκαν στην αρχή, τα οποία είναι σημαντικό να πούμε ότι τα κεφάλαια αυτά ήταν υπομορφή δωρεών και δεν θα έπαιρναν κάποια αμοιβή οι επενδυτές. Οπότε το σχήμα αυτό δούλεψε αρκετό καιρό μέχρι τη στιγμή που χρειάστηκαν περισσότερα κεφάλαια. Και αυτά τα περισσότερα κεφάλαια είναι απαραίτητα για να αναπτυχθεί από εδώ και στο εξής η τεχνητή νοημοσύνη, διότι η εκπαίδευση αυτών των γλωσσικών μοντέλων απαιτεί μερικά πολύ πανάκριβα τσίπ ημιαγωγούς, τα οποία κοστίζουν και πολλά λεφτά να αναπτυχθούν, αλλά αρχίζουν πλέον και υπάρχουν πολλές εναλλακτικές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης σε πάρα πολλούς τομείς. Οπότε πρέπει να είναι επιτακτική περαιτέρω ανάπτυξη. Σε εταιρείες τώρα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ο μέτοχος που βάζει τα λεφτά δεν έχει ουσιαστικά κανένα έλεγχο, δημιουργήθηκε η πρώτη αντίδραση και ο Altman που προσπάθησε να βρει λεφτά για να επεκτηθεί η επιχείρηση, δυστυχώς το Διοικητικό Συμβούλιο τον απέλησε. Στη συνέχεια είδαμε μία αντίδραση τόσο από μερικούς από τους επενδυτές που είχαν βάλει τα χρήματά τους, διότι ενώ η αξία της εταιρείας είχε φτάσει γύρω στα 80 δισεκατομμύρια, η χρηματιστηριακή, η αξία της στην αγορά αποτιμόταν τόσο περίπου, μόλις δημιουργήθηκε αυτή η διαμάχη σχεδόν απειώθηκαν αυτά τα χρήματα και παραλίγο να εξαφανιστεί όλη αυτή η αξία και κάποιοι άρχισαν να ετοιμάζονται για νομικές ενέργειες. Παρενέβη τότε ο κυριότερος μέτοχος, η Microsoft, και πρότεινε να
δημιουργήσει αυτή μια εταιρεία και να πάρει τον Altman και το άλλο προσωπικό. Τελικά επενέβη και το προσωπικό της OpenAI και ζήτησε και αυτό να επανέλθει ο Altman και να αποχωρήσει το παλιό διοικητικό συμβούλιο και στη συνέχεια έπρεπε να πάρθει η ορθή απόφαση έχοντας υπόψη το σκεπτικό ότι ένας αρχικός μέτοχος, ο Elon Musk που έχει το Twitter και την Tesla, αποχώρησε από το σχήμα αυτό. Ήταν να εισφέρει και ένα σημαντικό ποσό κεφαλαίων το οποίο δεν το έβαλε τελικά και αυτό θα ήταν υπομορφή δωρεάς. Και επίσης έπρεπε να αποχωρήσει διότι και αυτός παράλληλα της τεχνητή νοημοσύνη στην εταιρεία του Tesla, οπότε ίσως ήταν και σύγκρουση συμφερόντων. Σε αυτό το σημείο θέλω να μείνουμε λίγο. Αυτό που καταλαβαίνει το μέσο όρο των ακροατών είναι ότι όλοι αυτοί οι δισεκατομμυριούχοι κάνουν μία συνεισφορά κεφαλαίων εκεί σε μορφή δωρεάς αποκλειστικά και μόνο για το κοινό καλό. Δηλαδή μπαίνει ένα ερώτημα εδώ. Ή υπολογίζουν σε κέρδη από διαφορετικά σημεία με διαφορετικούς τρόπους. Ακριβώς. Επειδή ούτε οι εργαζόμενοι παίρνουν κέρδη υπό μορφή μετοχών, ούτε αυτοί που συνείσφεραν θα έκαναν κάποια μερίσματα, το 2019 έκαναν μία άλλη εταιρεία, στην οποία θα λειτουργούσε με κερδοσκοπικό χαρακτήρα, στην οποία όποιοι επενδυτές έβαζαν χρήματα, θα έπαιρναν, θα είχαν και ένα όφελος. Αλλιώς θα ήταν πολύ δύσκολο να μαζευτούν αυτά τα κεφάλαια. Οπότε εκεί περίπου δημιουργήθηκε αυτή η διαφωνία κατά τη μετάβαση από το μη κερδοσκοπικό στο κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Το σημείο τριβής λοιπόν ήταν αυτό. Το σημείο τριβής. Και το κυρίαρχο που αναδεικνύεται τώρα, επειδή η βασική αρχή στη διοίκηση είναι ότι ένα διοικητικό συμβούλιο πρέπει να λογοδοτεί κάπου, είχαμε λογοδοσία θα είναι προς τους μετόχους, επενδυτές που βάζουν τα χρήματα ή λογοδοσία θα γίνει προς το καλό της ανθρωπότητας και ποιος θα είναι αυτός τον οποίο θα λογοδοτεί για το καλό της ανθρωπότητας. Το ένα όμως είναι ένα κλασικό μοντέλο, δηλαδή το να λογοδοτήσει τους επενδυτές. Το άλλο είναι κάπως αθαίρετο. Δεν ξέρω αν έχει βρεθεί μορφή, ας πούμε, που η ανθρωπότητα να εκπροσωπηθεί από κάποιον. Ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποιος που να λογοδοτήσεις και να σου κάνει την παρατήρηση ότι ναι, μέχρι τώρα τα έκανες σωστά και πας καλά και συνέχισες έτσι ή διόρθωσε αυτό. Το καλό της ανθρωπότητας, ενώ όλοι το θέλουμε, είναι κάτι αόριστο και δεν είναι επακριβώς ορισμένο για να μπορούσε εκεί να λογοδοτήσει το Συμβούλιο. Ούτε είναι κάποιο όργανο ή κάποια ανώτατη αρχή. Οπότε δημιουργήθηκε αυτό το κενό και τίθεται το βασικό ερώτημα πού θα πρέπει να λογοδοτούν τέτοιες οντότητες που αναπτύσσουν μια τόσο σημαντική τεχνολογία. Μήπως σε κάποιους μετόχους οι οποίοι είναι δεσμευμένες σε ηθικές αρχές για να αναπτυχθεί η τεχνητή νοημοσύνη που είναι αρχές από κοινούς συμφωνημένες με όλους τους φορείς ή από κάποιο συμβούλιο ή από κάποιους επενδυτές οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν τεχνητή νοημοσύνη χωρίς αρχές. Οπότε η επιλογή θα πρέπει να είναι ένα διοικητικό συμβούλιο χωρίς αρχές ή ένα διοικητικό συμβούλιο με αρχές το οποίο θα λογοδοτεί σε επενδυτές με αρχές. Ακόμα όμως και το δεύτερο να γίνει υπάρχει ένα θέμα, ένα κενό ως προς το ποιες θα είναι αυτές οι αρχές. Παρότι ζούμε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, οι κοινωνίες σήμερα δεν ομονοούν στο τι είναι ηθικό και τι είναι ανήθικο αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι? Ακριβώς έτσι και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και είναι πολύ δύσκολο να υποχρεωθούν όλες οι κυβερνήσεις να ακολουθήσουν τους ίδιους κανόνες. Τέτοιες συζητήσεις έχει ξεκινήσει ήδη η Ευρώπη να θέσει το πλαίσιο των αρχών ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και κάποιες παρόμοιες συζητήσεις κάνει και η Αμερική.
πιστεύουμε ότι σε ένα δεύτερο στάδιο, τουλάχιστον οι πολιτισμένες δυτικές κοινωνίες που διέπονται από δημοκρατικά καθεστώτα, θα καθίσουν σε ένα τραπέζι να βάλουν αυτά τα πλαίσια ανάπτυξης μέσα από ένα σύστημα αρχών, ώστε να δημιουργήσουν μια τεχνολογία να βοηθήσει την ανθρωπότητα και όχι να καταστεί η τεχνική νοημοσύνη όπλο κυρίως μη δημοκρατικών αυταρχικών κυβερνήσεων, οι οποίες θα επιτίθενται με υβριδικούς τρόπους σε αυτή την περίπτωση στα δημοκρατικά καθεστώτα ή σε άλλες χώρες, οι οποίοι έχουν οποιαδήποτε εχθροπραξία μεταξύ τους. Οπότε αυτό είναι ένα βασικό ερώτημα και αναγκαστικά θα δούμε στο, ίσως και στο άμεσο μέλλον, ένα διαχωρισμό μεταξύ των κρατών, όπως έχουμε τώρα κράτη που κατέχουν πυρηνική ενέργεια και κράτη που δεν κατέχουν πυρηνική ενέργεια. Ίσως θα δούμε και κράτη που έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδεύουν τα τεράστια γλωσσικά μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης με χώρες που δεν μπορούν να αναπτύξουν τεχνητή νοημοσύνη. Πάντως, για ολοκληρώστε. Η παγκόσμια όμως συνεργασία βλέπουμε ότι ήδη είναι σχεδόν ανέφικτη. Το βλέπουμε ήδη σε δύο πολεμικά μέτωπα, τόσο της Ουκρανίας όσο και της και στη Γάζα. Οπότε οι ελπίδες για να γίνει μια κοινή ανακοίνωση, μια λίστα αρχών που θα είναι παγκόσμια αποδεκτή, είναι πολύ λίγες. Και σίγουρα θα υπάρξουν κυρίως αυταρχικά κράτη που θα αναπτύξουν μια πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης για να κάνουν υβριδικό πόλεμο σε κάποιους εχθρούς εξωτερικούς, αλλά και θα αναπτύξουν τεχνητή νοημοσύνη για να ελέγχουν τον ίδιο το λαό τους και κυρίως τα αυταρχικά καθεστώτα, ώστε να μην μπορέσουν ποτέ οι πολίτες να τα ανατρέψουν. Διότι η τεχνητή νοημοσύνη τους δίνει δυνατότητα να ξέρουν τι σκέφτονται, πότε το σκέφτονται, ακόμα και τι κάνουν και πότε θα το κάνουν. Πάντως αυτό όλο που περιγράφεται θυμίζει, αν το πάμε λίγο πίσω με διαφορετικούς όρους για διαφορετικά πράγματα, αυτό που είχε γράψει ο Φουκογιάμα μετά το τέλος, μετά την κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ, του σοσιαλιστικού μπλοκ, που είχε μιλήσει για το τέλος της ιστορίας, ότι πλέον όλο το πράγμα θα ομογενοποιηθεί μέσα από την ηγεμονία της Δύσης και τον μονοπολισμό, ας πούμε, των Ηνωμένων Πολιτειών, που όμως κάτι τέτοιο 30 χρόνια μετά είδαμε ότι δεν έγινε. Αυτό τώρα που περιγράφεται είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να ομονοήσουν με μια νέα μορφή πνευματικής και πολιτισμικής παγκοσμιοποίησης, να ομονοήσουν τα κράτη για το τι είναι ηθικό, τι είναι ανήθικο, και το μηχάνημα το οποίο του βάζουν όλα τα δεδομένα μέσα να βγάζει το αποτέλεσμα, δηλαδή ενώ υπάρχει ένα ερώτημα, να βγάζει την απάντηση μέσα από ειδικά κριτήρια που όμως ήδη αυτή τη στιγμή, ας πούμε, υπάρχουν πολλές φωνές που αντιδρούν, γιατί υπάρχει το κίνημα Walk στην Αμερική, το οποίο επηρεάζει κατά πολύ και έχει επηρεάσει και τα δεδομένα της τεχνητής νοημοσύνης, όπως έχει επηρεάσει και τους κανόνες τους ειδικούς που είναι στο Facebook ή στο Twitter, και κρίνει το Twitter, δηλαδή κρίνει μια ιδιωτική εταιρεία παγκοσμίως, αυτό που θα πω εγώ, αν έχει ηθικό αίρισμα ή αν έχει ανήθικο αίρισμα, αν αυτό υποκινεί βία ή αν δεν υποκινεί βία. Αυτά είναι μεγάλα ερωτήματα, μεγάλες προκλήσεις που δεν ξέρω κατά πόσον θα φτάσουν στο σημείο να ομογενοποιηθούν. Το λέω αυτό γιατί τώρα, αν κάποιος πάει στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως έχει γραφτεί από πολλούς αναλυτές, και πει ποια είναι η προσφορά του μαύρου άνδρα, θα πούνε ότι έφερε το καφέ, έκανε τη ράπ μουσική, έκανε το ένα το άλλο. Αν πατήσει ποια είναι η προσφορά του λευκού άνδρα, επειδή υπάρχει το πνεύμα της κουλτούρας woke και της αποαπικιοποίησης και ούτω καθεξής, θα πει μήπως να ξανασκεφτείτε την ερώτησή σας ή έχω διαφορετική γνώμη, πρέπει να το ξαναδείτε. Το ζητούμενο λοιπόν είναι ποιος και με τι κριτήρια βάζει τα δεδομένα στη μηχανή για να εξάγει ένα συμπέρασμα, ή καταλαβαίνω κάτι λάθος? Πάρα πολύ σωστά το κατανοείτε και πολύ σωστά το εκφράσατε. Εμείς στις δικές μας αναλύσεις και με μια σειρά συνεντεύξεων έχουμε δείξει ότι το 2024 φτάνουμε στην κορυφή ενός, μάλλον στο τέλος ενός κύκλου
οικονομικού κύκλου 56 ετών και το 2024 θα είναι ένα έτος ορόσημο που θα ξεκινήσουν μια σειρά τεράστιων αλλαγών για τις δύο επόμενες δεκαετίες. Ήδη τις βλέπουμε με όλα αυτά που λέμε, αλλά από το 24 και μετά θα τις ζούμε σε πιο καθημερινή βάση, οι οποίες αλλαγές θα δημιουργήσουν την ανάγκη για τις χώρες και τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν σε ένα νέο περιβάλλον. Αυτό το νέο περιβάλλον δεν θα υπάρχει όπως υπήρχε μέχρι σήμερα η Αμερική που μπορούσε και επέβαλε την τάξη και είχε τη δύναμη. Σήμερα εμφανίζονται πολλές χώρες που διεκδικούν να αλλάξουν και να πάρουν μέρος στην παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Και εκτός από κράτη έχουμε και μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες, κυρίως τις ψηφιακές πλατφόρμες. Οπότε θα υπάρχει και άλλος ένας παίκτης, ας το πούμε συσταγωγικά, που θα είναι η ψηφιακή τάξη πραγμάτων, που θα είναι όλες αυτές οι πλατφόρμες που διασυνδέουν στιγμιαία επικοινωνιακά δισεκατομμύρια άτομα στον πλανήτη. Είτε είναι το Facebook, είτε είναι το ChatGPT, είτε είναι το Twitter, είτε είναι η Airbnb, το Netflix και όλες αυτές οι ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες πραγματικά έχουν πολύ σημαντική δύναμη και το είδαμε στον πόλεμο της Ουκρανίας όταν η Ρωσία έκοψε τις επικοινωνίες της Ουκρανίας. Ο Έλον Μάσκ δορυφορικά έδινε ίντερνετ στην και την κοινωνία στην Ουκρανία. Οπότε βλέπουμε πολλούς πόλους πλέον και βρίσκονται στην παγκόσμια τάξη πραγμάτων που θα πρέπει να συνεργαστούν. Εκ της φύσεως τους και κυρίως εξαιτίας πολιτιστικών διαφορών και κυρίως αυταρχικών καθεστώτων αλλά και με θρησκευτικά στοιχεία εισερχόμενα μέσα, κυρίως ακραία θρησκευτικά στοιχεία, η συνεννόηση είναι αδύνατη σε όλα τα επίπεδα. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να γίνει αποτελεσματική αντιμετώπιση και της κλιματικής αλλαγής, διότι πολλά κράτη εξακολουθούν και συνεχίζουν και κατασκευάζουν ακόμα και σήμερα καινούργια εργοστάσια άνθρακα, παράγουν σχεδόν όλη την ενέργεια από άνθρακα και κάποιες άλλες χώρες προσπαθούν μόνος τους και αυξάνουν τα κόστη τους για να παράγουν πράσινη ενέργεια, που αυτό έχει επιπτώσεις στην διεθνή ανταγωνιστικότητα και χάνουν χρήματα από τα, διότι έχουν εμπορικά ελλείμματα με τις χώρες που παράγουν πολύ φθηνή ενέργεια από κάρβουνο και ούτω καθεξής. Άρα δημιουργείται ένα πλαίσιο το οποίο θα έχει πολλές παραμέτρους και πολλούς παίκτες που θα πρέπει να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, που δεν είναι τόσο εύκολο. Γιατί όταν γίνεται πάντα αυτή η περιγραφή, ιδιαίτερα με τον άνθρακα, το μυαλό των περισσότερων πάει στη Κίνα, δεν ξέρω. Λοιπόν, κύριε... Η Κίνα παράγει το 65% της ενέργειά της από τον άνθρακα. Λοιπόν, κύριε Τσαλάκη, όλα αυτά ήταν πολύ σημαντικά που μας είπατε. Πάντως, δεν είμαι σίγουρος αν το μέσο όρο των ακροατών που μας ακούει ήξερε ότι η OpenAI μέχρι τώρα δεν έχει αποφέρει κέρδη. Γιατί επί της ουσίας αυτό περιγράφεται, έτσι. Ναι, ναι. Ουσιαστικά αυτό. Αλλά το σημείο τριβής είναι το μοντέλο διακυβέρνησης. Πρέπει να, κάθε διοίκηση πρέπει να λογοδοτεί κάπου. Και αυτό το κάπου που θα λογοδοτήσει πρέπει να είναι συγκεκριμένο για να ακολουθούνται και συγκεκριμένες αρχές. Έτσι ξέρουμε όλοι ιστορικά επιχειρήσεις που δεν λογοδοτούσαν. Εμείς έχουμε ζήσει εδώ πολλές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις λαϊκής βάσεως, οι οποίες ουσιαστικά δεν λογοδοτούσαν κάπου συγκεκριμένα και όλες δυστυχώς χάθηκαν στο πέρασμα του χρόνου. Όλες εδώ πάντως οι επιχειρήσεις που είχαμε τέτοιου είδους εδώ στην Κρήτη ιδιαίτερως και οι ναυτιλιακές και οι ΑΝΕΚ και οι Minoan Lights που ξεκίνησαν με τέτοια χαρακτηριστικά, στο τέλος δεν λειτουργήσε τίποτα. Έχετε δίκιο. Ναι, χαθήκαν όλες. Κύριε Σαλάκη, είναι βασική αρχή στη διοίκηση. Πού θα λογοδοτεί η κάθε διοίκηση. Ποιος θα την ελέγχει δηλαδή. Πολύ ωραία. Κύριε Τσαλάκη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση που κάνατε σε αυτό το πολύ έτσι περίπλοκο θέμα και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.